Θα θέλαμε να μάθουμε τι είπατε στους καλαθοσφαιριστές σας πριν ξεκινήσει αυτή η αναμέτρηση και οδηγήστε ουσιαστικά είστε στον δρόμο για μια μεγάλη ανατροπή αν έρθει. Καταρχήν, γεμάτο γήπεδο, το να παίζεις εδώ πέρα με γεμάτο γήπεδο είναι καταπληκτικό. Νομίζω εξητάρει οποιονδήποτε. Αντιπάλους, γηπεδούχους, είναι τρομερό αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ πέρα. Συγχαρητήρια σήμερα στην ΑΕΚ με τον κόσμο που μάζεψε. Είναι σειρά αγώνων. Δεν έχει σημασία η διαφορά, έχει σημασία η νίκη. Εμείς το πάμε από το προηγούμενο παιχνίδι ότι από τη στιγμή που γυρίσαν όλα τα παιδιά από τους τραυματισμούς τους, αρχίζαμε και πατάγαμε καλύτερα στα πόδια μας. Νομίζω φάνηκε προχτές, φάνηκε και σήμερα, αλλά και πάλι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είναι 2-2, έχει ξαναγίνει μια ομάδα εδώ στην Κύπρο από 2-0 να πάει 2-2 και να ξαναχάσει. Το ίδιο ζευγάρι πάλι, πριν 4 χρόνια νομίζω. Τίποτα. Ένα παιχνίδι, έχουμε παιχνίδι την Κυριακή. Καιρό να προετοιμαστούμε καλύτερα, να δούμε τα λάθη μας. Γιατί ξαναλέω και πάλι έχουμε αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με ένα σπουδαίο προπονητή, με σπουδαίους καλαθοσφαιριστές. Πρέπει να είμαστε πραγματικά 100%. Αλλιώς θα χάσουμε το παιχνίδι, δεν έχουμε καμία τύχη. Σας άγχωσε όταν η ΑΕΚ επέστρεψε από όλη αυτή τη μεγάλη διάφορα που χτίσατε? Σε αυτά τα παιχνίδια τα ράν είναι φυσιολογικά να γίνονται. Στο πρώτο μήχρονο είδαμε δύο ραν, ένα στο πρώτο μήχρονο, πρώτο δεκάλεπτο δικό μας, ένα της ΑΕΚ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στο δεύτερο μήχρονο που κρίνονται τα παιχνίδια διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά τις καταστάσεις που μας παρουσιαστήκαμε, βάλαμε πολύ μεγάλα σουτ, ήμασταν συγκεντρωμένοι στο αμυντικό μας πλάνο και νομίζω ότι κερδίσαμε δίκαια. Επίσης θα ρωτούσα, υπήρχε αρκετή αστοχία από την γραμμή του τριπόντου σε καθοριστικά σημεία του αγώνα, αυτό σας προβλημάτισε? Η ΑΕΚ είχε πιο πολλά χαμένα σουτ. Δεν μπορεί να τα βάζει όλα. Είναι φυσιολογικό σε παιχνίδια που κρίνονται, έχουν πολύ μεγάλη ένταση, είναι τελική. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο είναι σε μια κανονική περίοδο. Οι άμυνες είναι προσαρμοσμένες πάνω στους παίχτες. Μιλάμε για πολύ καλούς παίχτες και αμυντικά και επιθετικά. Είναι λογικό να υπάρχει αστοχία. Εμείς ήμασταν πιο τυχεροί γιατί βάλαμε κάποια σουτ σήμερα περισσότερο από ό,τι έβαλε και γι' αυτό κερδίσαμε. Γιατί θα κρίνει το τελευταίο παιχνίδι? Είναι ένα παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι τη σεζόν και για τις δύο ομάδες. Καταρχήν, να πούμε τα τετριμένα, ποιος το θέλει περισσότερο, νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν δείξει ότι το θέλουν περισσότερο. Το πόσο συγκεντρωμένοι θα είμαστε και οι δύο αντιπάλοι, στο πόσο επιθετικοί θα είμαστε, μιλάω για τη δικιά μου την ομάδα, και πόσο θα χτίσουμε την αυτοπεποίθησή μας και το παιχνίδι μας στη διάρκεια του αγώνα.